Μονομερή χαρακτήρισε την ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να απεμφθηθεί με επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Άντρος Κυπριανού. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη είναι αναγκασμένος να δώσει στη δημοσιότητα την πρόταση του κόμματός του για το Κυπριακό, την οποία υπέβαλε τον Δεκέμβριο στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν είχαμε την απέτηση να υιοθετήσει την πρότασή μας, αλλά αναμέναμε τουλάχιστον να μας γνωστοποιήσει την αντίδρασή του σε αυτή. Όπως αναμέναμε να είχε συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για να διαβουλευτεί προτού απευθυνθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν το έπραξε, άρα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν. Η πρόταση του ΑΚΕΛ εδράζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανεφόρων και προϋποθέσεων για λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνέχιση της διαπραγμάτευσης στην βάση της κοινή διακήρυξης του 2014, του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα και των μέχρι σήμερα συγκλήσεων. Ενώ ο δεύτερος πυλώνας αφορά το φυσικό αέριο και τις θαλάσσιες ζώνες και προτείνει επαναβεβαίωση των συγκλήσεων για τις θαλάσσιες ζώνες, τους φυσικούς πόρους και των εσόδων ως ομοσπονδιακή αρμοδιότητα και βάση του διεθνούς δικαίου, δημιουργία ομοσπονδιακού ταμείου υδρογων Αθράκων μετά τη λύση, τη διαπραγμάτευση μετά τη διευθέτηση του προβλήματος μεταξύ Ενωμένης Δημοκρατίας της Κύπρου και Τουρκίας για οριοθέτηση ΑΟΣ και συζήτηση για όδευση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Τουρκία εφόσον συμφέρει τεχνικά και οικονομικά. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αν ακολουθηθούν αυτές οι εισηγήσεις η Τουρκία και ο Τατάρ θα συνεργαστούν. Είναι όμως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα για τη δική μας ειλικρινή πρόθεση. Ο κύριος Κυπριανού πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ θα στηρίξει τον πρόεδρο Αναστασιάδη αν επιλέξει να κινηθεί εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.